Καλημερίζω τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, με τις καλύτερες ευχές, κύριε Ταβερναράκη, βέβαια. Καλημέρα, γιατί... Καλημέρα. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά και από μένα. Καλά να είστε. Γιατί ξεκίνησε το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ μηχανικών. Βέβαια, ναι, έχουμε και αυτό μεταξύ άλλων το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και ειδικά το τμήμα μας καταφέραμε να πάρουμε το δεύτερο πρωτάθλημα πρωταθλήματος μπάσκετ σε συμφωνία με τα υπόλοιπα τεχνικά επιμελητήρια. Φιλοξενούμε από όλα τα τεχνικά επιμελητήρια σχεδόν 10 τεχνικά επιμελητήρια συμμετέχουν φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα. Η τελετή ανάρξης έγινε χθες με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολύ κόσμο. Συμμετέχουν πάνω από 120 παίχτες από όλη την Ελλάδα, συνάδελφοι, μηχανικοί. Πόσες ομάδες δηλαδή, είναι μια 120 παίχτες, πόσες ομάδες? 10 ομάδες, 10 τεχνικά επιμελητήρια από 10 διαφορετικά, 12 παίχτες έχει κάθε ομάδα. Οπότε τους φιλοξενούμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα ξενοδοχείο εδώ στο Ηράκλειο. Πού γίνονται οι αγώνες, τα 2 ωράκια? Οι αγώνες γίνονται στο Λίντο, στο Παγκρίτιο. Στο Παγκρίτιο, δίπλα στο κολυμπητήριο. Ναι. Οι αγώνες είναι 3 αγώνες κάθε μέρα. Ξεκινάνε οι αγώνες στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 2, 4, 6, 8. Εχθές έγινε μαζί με την τελετή έναρξης, όπου ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Πιτσούλης, ο Γιώργος, όπου μας έκανε και την έναρξη της. Του πρωταθλήματος, και η τελετή λήξη είναι το Σάββατο, που θα είναι και ο τελικός στις 8.30 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, θα μοιράσουμε πάρα πολλά δώρα σε παιδιά, στους επισκέπτες που θα έρθουν να δουν την τελετή λήξη, αλλά και το τελικό, ο οποίος θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα είναι βέβαια και πολλοί παίχτες, έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα είναι πολλοί παίχτες παλιοί της εθνικής ομάδας, όπου θα μοιράσουν φανέλες της εθνικής Ελλάδος, όπως ο κ. Παταβούκας, ο κ. Φασούλας. Ευελπιστούμε και άλλοι να είναι. Περιμένουμε ακόμα, δεν μας έχουν απαντήσει. Για το Σάββατο όλα αυτά. Για το Σάββατο. Ναι, θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τους οποίους τους τιμούμε. Και είναι και τιμή για μας και θα είναι κοντά μας και θα τιμήσουν και το πρωτάθλημα. Το Σάββατο, όλες αυτές οι εκδηλώσεις πάνε πάνω σε ποια ώρα και η παρουσία Ελλήνων αθλητών, Ελλήνων φίλων αθλητών? Θα είναι από νωρίς στη διάρκεια του τελικού, έτσι, που θα είναι 6 με 8. Από τις 6 ώρα θα είναι όλοι εκεί. Θα έχουμε διάφορα event και στη συνέχεια θα γίνει και η τελετή λήξη, όπου θα γίνουν και οι απονομές και φυσικά θα γίνουν και θα μοιραστούν και τα δώρα και οι κληρώσεις, οι οποίες θα γίνουν εκείνη την ημέρα. Πάντως, κυρία Τουγεράκη, δεν διεκδικούμε δάφνες πρωταθλητισμού. Περνάτε απλά ένα μήνυμα. Αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι και εμείς οι μηχανικοί, το τεχνικό επιμελητήριο, μάλιστα και στα πλαίσια των 100 χρόνων του τεχνικού επιμελητήριου, αν θυμάστε, φέτος κλείνουμε τα 100 χρόνια που το έχουμε συζητήσει από την ίδρυση του τεχνικού επιμελητήριου που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το πρώτο επιμελητήριο της χώρας. Στα πλαίσια του εορτασμού αυτού που έχουμε τη τιμή να κάνουμε το πρωτάθλημα αυτό, ως μια εκδήλωση τιμώντας αυτή την επέτειο. Αλλά δεν διεκδικούμε βέβαια δάφνες πρωταθλήματος, πρωταθλητισμού αλφα-εθνικής. Φυσικά όλο αυτό γίνεται με βάση το οποίο θέλουμε να γίνει και θεσμός, σας είπα είναι το δεύτερο, ώστε όλοι οι επιστήμονες από όλη τη χώρα, πέρα από την όποια προσφορά μπορεί να γίνει από κάθε τοπικό τεχνικό μελητήριο και από το κεντρικό τεχνικό μελητήριο στη χώρα, στην κοινωνία και στους πολίτες, να έχουμε και ένα στίγμα αθλητισμού, ένα στίγμα άμυλας, διότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός φέρνει τον κόσμο κοντά και φυσικά μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, αλλά φυσικά να βρεθούμε κοντά και να ανταλλάξουμε μια κοινωνική. Ας μείνουμε έτσι και στην Ελλάδα και ας μείνουμε στα θετικά. Νομίζω ότι
ας μείνουμε σε αυτά. Ναι, να μείνουμε σε αυτό και να έχουμε. Έτσι, στα θετικά. Γιατί ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός σε πολλές των περιπτώσεων. Ο αθλητισμός σε πολλές των περιπτώσεων εξαιτίας θερμοκέφαλων περνάει αρνητικά μηνύματα. Και από αυτούς που είναι από μέσα και από αυτούς που είναι απ' έξω. Ας μείνουμε σε αυτά τα θετικά, γιατί νομίζω ότι μετά την αναφορά με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία με αυτή την παραβατικότητα, την έξαρση της παραβατικότητας και το τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε επιτέλους εμείς να κάνουμε, πραγματικά στην τέλεια παρακμή είμαστε. Ας περάσουμε εκείνα τα υγιή μηνύματα, μπας και σωθεί ένας, δυο, τρεις, 5-10. Μακάρι. Αυτό είναι ο στόχος μας, κυρία Βουλιαράκη, και πρέπει πραγματικά να δείτε την εικόνα χθες, την διαδικτή ανάρξης, που σας λέω ήταν γεμάτο το στάδιο, έτσι, μόνο οι αθλητές ήταν 150 αθλητές, με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους που είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό, μοιράσαμε μπαλόνια στα παιδιά, ήταν πραγματικά έτσι μια γιορτή, η οποία πραγματικά δείχνει αυτό που πρέπει να προβάλλει ο αθλητισμός. Την άμυλα, το σεβασμό στον συνάνθρωπο, σε μια κοινωνία που ζει με αρμονία, έτσι, χωρίς διακρίσεις. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να περάσουμε και ελπίζω να το καταφέρουμε. Και να το κάνουμε και κάθε χρόνο. Να έχουμε και την υγειά μας να το κάνουμε κάθε έτσι, χρόνο. Και να είστε καλά. Λοιπόν, το μεγάλο ραντεβού για το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πολύ. 6 με 8 με όλα αυτά τα event από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Οπότε είναι και ο τελευταίος αγώνας, είναι ο τελικός και οι διάφορες εκδηλώσεις με όλα όσα έχει προαναφέρει και έχει πει ο κύριος Ταβερναράκης. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.